Κλείνοντα τη σημερινή ενημέρωση, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα για το οποίο γίνονται καθημερινά πολλέ ερωτήσει και πολλέ αναφορέ και βέβαια αφορά στην έξοδο του Πάσχα. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Δεν θα πάμε στο χωριό, δεν θα σου βλήσουμε αρνιά με φίλου, δεν θα πάμε σε εκκλησίε, αλλά θα προσευχηθούμε από τα σπίτια μα. Φέτο μπαίνουμε σπίτι για να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να γιορτάσουμε το Πάσχα μαζί με όλου του αγαπημένου μα και όχι χωρί κάποιου από αυτού. Για να προστατεύσουμε του φίλου μα και του συγγενείς μα στο χωριό, για να μπορέσουν τα παιδιά μα να προσθέσουν κι άλλε αναμνήσεις μαζί με του παππούδε, μαζί με τι γιαγιάδε του. Αγαπητοί μου συμπολίτε, κυρίε και κύριοι, οι μέρε μεγαλώνουν, ο καιρό βελτιώνεται και η εσωτερική μα ίσω ανάγκη να βρεθούμε έξω αυξάνεται. Αυτό όμω θα είναι το λάθο. Αυτό βοηθάει την όσο. Έχουμε κάνει τόση προσπάθεια και δεν πρέπει να σταματήσουμε. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Μένουμε πιστοί στο στόχο. Μένουμε σπίτι και κινούμαστε μόνο για εξαιρετικέ περιπτώσει και μόνο για να καλύψουμε πραγματικέ ανάγκε. Περίπατη και